Επιστροφή εδώ και πάμε να καλωσορίσουμε τους πολιτικούς μας καλεσμένους. Αλεξάνδρα Αταλίδου, βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων και Μορφάκη Σολομονίδης, Γενικός Διευθυντής της ΕΔΕΚ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Δεν είναι ευτυχή η συγκυρία που σας έχουμε εδώ. Είχαμε τον ξυλοδαρμό του μαθητή, είχαμε τους αριθμούς της στατιστικής υπηρεσίας που λένε ότι 31.000 παιδιά βρίσκονται κάτω από το όριο της στόχιας. Έχουμε μια κοινωνική πίεση τεράστια και αρχίζει η βία και σκάει μύτη πάρα πολύ επικίνδυνα, κυρία Αταλίδου. Σας ακούμε το σχόλιο σας. Είμαστε, να το χωρίσουμε στα δύο. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι αιτίες της βίας, αλλά δεν είναι οι μόνες αιτίες που υπάρχει βία. Γι' αυτό, ειδικά για τον εσχολικό εκφοβισμό, νομίζω πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση άλλη, να δούμε τις αιτίες. Γιατί οι αιτίες δεν είναι η απλή φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Γίναμε μια βίαιη κοινωνία. Γιατί? Γιατί εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι απομακρυνθήκαμε από αρχές και αξίες τις οποίες υπερασπιζόμαστε, βάλαμε νερό στο κρασί μας, αφήσαμε να περνούν πράγματα τα οποία στο παρελθόν απομονώνονταν όσοι εξέφραζαν τέτοιου είδους θέσεις και φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον να έγινε κανονικότητα η βία, η εξύβριση, η αγένεια, όλα τούτα τα πράγματα που στο παρελθόν δεν υπήρχαν και αν κάποιος είχε τέτοιες συμπεριφορές, απομονωνόταν. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Υπάρχει τρομερή βία, υπάρχουν τα κοινωνικά δίχτυα τα οποία καλλιεργούν και επεκτείνουν για να παραγάγουν αυτή τη βία. Στην περίπτωση όμως της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι τελείως διαφορετικά. Είναι μεν αιτίες και της βίας, αλλά η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα οποία είναι, μαστίζουν, θεωρώ, και την όλη την Ευρώπη, αλλά και την Κύπρο. Δεν στρώνουν το δρόμο όμως για αυτά τα περιστατικά. Βεβαίως στρώνουν. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, πρέπει να δούμε και τις αιτίες. Ναι. Και οι αιτίες τουλάχιστον είναι η μη κατανομή του πλούτου με μια. Δεν έχουμε δίκαιες κοινωνίες. Με ποια έννοια? Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ της επιχειρηματικότητας. Ναι. Αλλά μιας επιχειρηματικότητας που δεν αφήνει κανένα στο περιθώριο και πίσω. Όταν μιλάμε για φτώχεια και οικονομικών αποκλεισμών, μιλάμε για άτομα τα οποία δεν μπορούν να διάγουν αξιοπρεπή ζωή. Γιατί τους λείπουν τα υλικά, τα οικονομικά υλικά εκείνα που χρειάζονται για να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας βασικά. Και αφήσαμε αυτό το θέμα για χρόνια. Θεωρώ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ κοκορευόταν συνεχώς για τους αριθμούς πόσο πάει καλά η κοινωνία, αφήναμε συνεχώς κόσμο πίσω. Κόσμος ο οποίος στην Κύπρο, ξέρετε ότι έχουμε έναν τεράστιο ποσοστό, το πιο ψηλό της Ευρώπης, που δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα. Ναι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, τα οποία είναι στο όριο της πτώχειας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι διάγουν τη ζωή τους, την τρίτη ηλικία, σε φτώχεια και αποκλεισμό. Αποκλεισμό πραγματικό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αταλίδου. Η φτώχεια έχει πρόσωπο ηλικιωμένων, γυναικείων και νεαρών. Αυτά είναι τα στατιστικά. Δηλαδή, μιλούμε ότι έχουμε 150 κάτι χιλιάδες Κύπριους οι οποίοι είναι στο όριο της φτώχειας, αλλά αν δείτε τις στατιστικές, λένε ότι οι γυναίκες είναι στο 18%, οι άντρες στο 15%. Κάτω από 18 ετών είναι 18,1. Στα πάνω από το 65 είναι 21. Πάμε πολύ πάνω. Άρα η φτώχεια πρέπει να αντιμετωπιστεί ειδικά για αυτές τις ευάλωτες κατηγορίες, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τους νέους. Και θεωρώ ότι όταν φτάσαμε τα ενίκια στην Κύπρο να είναι 1.000 ευρώ το μήνα, φυσικά και θα φτωχοποιηθεί ο κόσμος. Έχουμε εδώ και 10 χρόνια εφαρμόσει μία εγκληματική ανάπτυξη στον τομέα των ακινήτων που επέταξε τους Κύπριους εκτός της αγοράς. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Το δεύτερο όμως είναι ένα θέμα το οποίο εγώ τουλάχιστον έχω πολύ έτσι, έντονη άποψη. Εγώ δεν πιστεύω στο κράτος της φιλανθρωπίας, ούτε στις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Εγώ θεωρώ ότι ένα κράτος πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις δομές, το παιδί όλων να πηγαίνει στο σχολείο και να μπορεί να πηγαίνει με το στομάχι του γεμάτο. Το παιδί θα πρέπει το βράδυ να έχει θέρμανση. Οι οικογένειες πρέπει να μπορούν να ζουν με
έναν τρόπο που να τους δίνει αξιοπρέπεια. Και θεωρώ ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις αναπτύξεις, βλέπουμε τις πόλεις μας να μεγαλώνουν, αλλά δεν κοιτάζουμε τους ανθρώπους. Και δεν λέω ότι φταίει αποκλειστικά η προηγούμενη κυβέρνηση όλα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Ναι. Πρέπει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, αλλά η οικονομική ανάπτυξη η οποία είναι αηφόρος και δημιουργεί θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους που έχουν και προσόντα, μόνιμες θέσεις εργασίας και όχι αρπαχτής. Πρέπει να υπάρξουν σωστές κοινωνικές πολιτικές που να βγάλουν τους ανθρώπους από το περιθώριο, να τους ξαναεντάξουν στην αγορά εργασίας για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους. Πρέπει η εκπαίδευση και οι πολιτικές για την εκπαίδευση πραγματικά να σταματήσουν την περιθωριοποίηση, να βοηθήσουν ούτως ώστε οι ευάλωτες ομάδες να μπορούν να συμμετέχουν και να καθορίζουν και το μέλλον τους. Και επίσης η στήριξη των ευπαθών ομάδων πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο για να τους δίνει Μάλιστα. πίσω τη ζωή τους και όχι επίδομα. Μιλώ σφουγγίσματα. Το πάω σωστά. Ακριβώς. Σε μια χώρα που έχουμε 360 μέρες ήλιο, ναι. να σκεφτείτε, ναι. σκεφτείτε τι πολιτικές εφαρμόσαμε τόσα χρόνια, ναι. το 20% του πληθυσμού δεν μπορεί να θερμάνει τα σπίτια Έλατε. Της. Αν αυτό δεν είναι εθνική χρεοκοπία, εγώ δεν ξέρω τι Ευχαριστούμε είναι. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά, ευχαριστούμε.